Φάνης Παπαθανασίου, αλλά κύριος ο κ. Γιώργος Σαββίδης μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα τέως της Ελλάδας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και στο ΝΑΤΟ. Και στο ΝΑΤΟ. Και στο ΝΑΤΟ, βεβαίως. Και στο ΝΑΤΟ. Φάνη, να ξεκινήσουμε από εσένα, το πλαίσιο να μας δώσεις. Πού βρισκόμαστε τώρα, στο διπλωματικό επίπεδο? Στο διπλωματικό επίπεδο είμαστε στη φάση που έχουμε, λέγαμε ότι αναζητείται μια προσπάθεια εκτόνωσης του κλίματος, αυτού της έντασης που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά. Λέγαμε ότι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν υπήρχε καμία ευκαιρία να γίνει κάποια συνάντηση. Τώρα η επόμενη ευκαιρία, και το είχαμε ξαναπεί αυτό, γιατί όπως έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα, τα ελληνοτουρκικά έχουν πολλές διακυμάνσεις, είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Εκεί θα γίνει και μια πρώτη παρουσίαση της πρωτοβουλίας του κ. Μακρόν της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Έχει προσκληθεί ο κ. Ερντογάν. Ο κ. Καλίν, πριν την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο περιθώριο στη Γενική Συνέλευση, άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό ότι θα μπορούσε να γίνει εκεί μια συνάντηση. Εκτιμάται από πολλούς ότι ενδεχομένως λοιπόν στην Πράγα 6-7 Οκτωβρίου ενδεχομένως να έχουμε μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τι σημαίνει αυτό? Ενδεχομένως πολλά, ενδεχομένως και τίποτα. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Πρέσβη, τον κύριο Σαββαίδη. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή τη συγκυρία, ακόμη παρά τις διαφορές, θα είναι καλό να γίνει μια συνάντηση, τουλάχιστον έστω και προσωρινά να εκτονωθεί η ένταση. Αν θα οδηγήσει πουθενά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το ανησυχητικό... Στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη. Τη συνάντηση είχε κρατήσει περίπου 2,5 μήνες. Ναι. Η χαλάρωση, τέλος πάντων, η μείωση της έντασης. Ναι, μείωση της έντασης. Απ' την άλλη, όμως, αυτές δεν είναι καλά προετοιμασμένες συναντήσεις. Δεν μπαίνουν, τέλος πάντων, δεν είναι προετοιμασμένες υπό την έννοια να υπάρξει μια συμφωνία, τουλάχιστον για κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ναι. Μπορεί να εκτονωθεί προσωρινά η ένταση που υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν μονόλογοι από τη μία και την άλλη πλευρά, μπορεί και να είναι άσχημο το κλίμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πάντως υπάρχουν πολλοί που εκτιμούν ότι είναι καλό να γίνει. Είναι καλό να ακούσουμε και τις απόψεις της άλλης πλευράς. Καθώς πολλοί προβλέπουν ότι εν ώψη και των εκλογών ελληνικών, εκλογών στην Τουρκία, εκλογών στην Κύπρο, θα έχουμε μια περίοδο άκρας επιθετικότητας από την πλευρά της Άγκυρας. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχόλιο σας, κύριε Σαββαίδη, σε όλα αυτά. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Τιμή μας. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια σε σχέση με τις ενδεχόμενες προοπτικές μιας τέτοιας συναντήσεως, εάν βεβαίως πραγματοποιηθεί. Ναι. Η γνώμη μου είναι συνοπτικά πάντοτε ότι καλό είναι να γίνει αυτή η συνάντηση. Μετά την ένταση η οποία έχει εγκαινιαστεί από τουρκικής πλευράς τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα μετά την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών. Οπότε εξεπέμφθη ένα μήνυμα εντελώς αρνητικό από την τουρκική πλευρά με το σύνθημα Μητσοτάκης Γιόκ, αν θυμάστε. Αυτό θα πρέπει να βγει από το λεξιλόγιο και από την ατζέντα των δύο πλευρών και θα πρέπει να το κάνει η τουρκική πλευρά βεβαίως. Ετοιμότητα από ελληνικής πλευράς για μια τέτοια συνάντηση ήδη εξεφράστη στη διάρκεια της Γενικής Συνελεύσεως από τον Πρωθυπουργό. Το θέμα είναι το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε εάν πραγματοποιηθεί μια παρόμοια συνάντηση. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ελπίζουμε σε μια συνάντηση η οποία θα ελέγξει λίγο τη θερμοκρασία των πραγμάτων εν ώψη του γεγονότος ότι και στις τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, υπάρχει ήδη η προεκλογική περίοδος. Δεν θα πρέπει να ελπίζουμε ότι θα εγκαινιαστεί ένας ουσιαστικός διάλογος, ακόμη και αν γίνει αυτή η συνάντηση, ο οποίος διάλογος να φέρει αποτελέσματα. Εάν ελπίζουμε να έχουμε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να περιμένουμε τις εκλογές, τον σχηματισμό νέων κυβερνήσεων και στις τρεις χώρες και ενδεχομένως μία δέσμευση και της Ελλάδος και της Τουρκίας, είχε υπάρξει παρόμοια δέσμευση στο παρελθόν, ότι θα υπάρξει επανεκκίνηση των σχέσεων αυτών. Συμμερίζεστε, συνόψεις, διακόπτω. Μέσω διαλόγου. Μέσω διαλόγου. Το σενάριο ότι ενδεχομένως όλα αυτά, όλη την ένταση να την προκαλεί ο Ερντογάν ώστε να επικαλεστεί άνθρωπο που ίδιος έχει ψηφιστεί και να μην κάνει τώρα τις εκλογές την προβλεπόμενη ημερομηνία την Άνοιξη, πότε είναι και να το πάει μετά, αργότερα μετά από ένα χρόνο.
Αυτό θεωρητικά και θεσμικά προβλέπεται και δει στο τουρκικό σύνταγμα. Το αν θα γίνει ή όχι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Μία ελεγχόμενη κατάσταση στα ελληνοτουρκικά νομίζω ότι θα του αφαιρούσε το επιχείρημα ώστε να προσφύγει σε μια τέτοια διαδικασία. Βεβαίως και πέραν των ελληνοτουρκικών μπορεί να προσφύγει σε μια τέτοια διαδικασία εάν το συμφέρει για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους η αναβολή των εκλογών. Αν δει ότι δεν οπότε καλά, θα επικαλεστεί δηλαδή άλλους λόγους. Αλλά εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον μια καλύτερη κατάσταση από βάση χειρισμού του ελληνοτουρκικού στο διάστημα των επομένων μηνών, μάλλον κατά τη γνώμη μου θα του αφαιρούσε επιχειρήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, έχετε διατελέσει πρέσβη στην Ουάσιγκτον σε μια τελείως διαφορετική εποχή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η στάση των Αμερικανών έναντι της Ελλάδας και έναντι της Τουρκίας έχει επηρεάσει, έχει οδηγήσει δηλαδή σε εκνευρισμό του Ερντογάν και πιστεύει θα συνεχιστεί. Πράγματι, θα είναι αποκλεισμένες οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από αμερικανικό εξοπλισμό, κορυφαίο βέβαια τα F-16. Οπωσδήποτε, σήμερα η administration διάγεται φιλικά προς την Ελλάδα. Και διάγεται φιλικά όχι διότι θέλει να απομονώσει την Τουρκία, αλλά διότι πιστεύει ότι ο ελληνικός παράγων είναι αξιοποιήσιμος για τα αμερικανικά συμφέροντα. Τόσο τα εθνικά, όσο και μέσα στο ΝΑΤΟ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ακριβώς επέτεινε την αντίληψη αυτή. Επίσης και πιο πολύ την επέτεινε η όλη συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι των Αμερικανών, η οποία βεβαίως άρχισε και πριν από την ανάληψη της εξουσίας στην παρούσα administration. Να έχουμε υπόψη μας ότι του χρόνου είναι το τελευταίο πλήρες έτος της παρούσης αμερικανικής administration. Τον επόμενο χρόνο θα μπουν και αυτοί σε προεκλογική περίοδο και επομένως για οποιαδήποτε τυχόν ελπίδα παρέμβασης θα είχαμε και εμείς και οποιοδήποτε άλλος στα ελληνοτουρκικά θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο προσεκτικότερα. Επομένως, στο διάστημα αυτό που παρήλθε με τη νέα administration και η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κτίσει μια υγιή, πρέπει να πω, σχέση, σταθερή σχέση. Όχι απλώς για να εκμεταλλευτούν το κενό ή τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία, αλλά για γενικότερους λόγους. Δεν αρέσει φυσικά στην Τουρκία αυτό το πράγμα. Δεν αρέσει ακόμη. Σειρά πραγμάτων. Τα F-16 που μπλοκάρει το Κογκρέσο. Η αναγνώριση και γενοκτονία των Αρμενίων. Η άρση του εμπάργου για την Κύπρο. Είναι μια σειρά αποφάσεων. Κυρίως δεν αρέσει, κύριε Παπαχλημίτζο, η αναβάθμιση του ελληνικού γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού παράγοντος. Αυτά, κύριε Πρέσβη, όμως έχουν έρθει, πολύ σωστά το λέτε, σε συνεργασία μάλλον με άξονα, να το πω έτσι, το Κογκρέσο. Και τώρα έχουμε τον Νοέμβριο στις ενδιάμεσες εκλογές, που ενδεχομένως οι δημοσκοπήσεις λένε ότι μάλλον θα κερδίσει τη γερουσία το Δημοκρατικό Κόμμα, θα παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Αν όχι όμως, θα αλλάξουν ισορροπίες. Εγώ θα σας πω πάλι στο ζήτημα της πιθανής συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στις 6 του μήνα. Σε τι θα μπορούσε να ελπίσει και πώς θα μπορούσε να προετοιμαστεί ώστε η ελληνική πλευρά, ούτως ώστε από αυτή την συνάντηση, καθώς δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και αυτό το κάνει επικίνδυνο, γιατί μπαίνουμε σε μια περίοδο μακράς περίοδου που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σε επιχειρησιακό και σε διπλωματικό επίπεδο μέχρι τις εκλογές, σε τι θα μπορούσε σε μίνιμουμ να επιδιώξει η Ελλάδα ώστε να υπάρξουν κάποια κανάλια επικοινωνίας στο επόμενο διάστημα? Κύριε Παθανασίου, κατά την γνώμη μου, αυτό που θα μπορούσε να επιδιώξει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την παρούσα περίοδο μιλάμε, εάν πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα είναι η εγκατάσταση ενός διαλόγου επικοινωνίας, όχι ουσίας, επικοινωνίας, ο οποίος διάλογος επικοινωνίας θα μπορούσε με τη σειρά του να ελέγξει καλύτερα τη θερμοκρασία των διμερών σχέσεων. Μάλιστα. Εν όψη των γεγονότων ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εάν συμβεί αυτό και αν επιτευχθεί αυτό το πράγμα, το δηλητήριο το οποίο καθημερινώς εκχύνεται από τουρκικής πλευράς σε φραστικό επίπεδο και σε επίπεδο εντυπώσεων, τουλάχιστον στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας, είναι πιθανό ότι θα ελεγχθεί σε ένα βαθμό. Όσο λιγότερο τα ελληνοτουρκικά ζητήματα αποτελέσουν σημείο τριβής στον τουρκικό, να πω, πολιτικό αγώνα, τόσο το καλύτερο για το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Πρέσβη, πριν κλείσουμε, θέλω να δούμε μια
γκάφα που έκανε τα γήπε Ερντογάν, πάνω στον εκνευρισμό του, πάνω αρχίσει και μπερδεύει και τις ιστορικές περιόδους. Ανέβασε το Twitter, έτσι θριαμβολογώντας, τι έγινε, όχι θριαμβολογώντας, συγγνώμη, αυτό το κάνει με τη Σμύρνη. Ήταν η επέτειος 23 Σεπτεμβρίου από της άρρωσης της Τριπολιτσάς και εκεί έκανε μια ανάρτηση στο Twitter με έναν πίνακα λέγοντας ότι εκεί δολοφονήθηκαν βάναυσα Οθωμανοί. Όμως έκανε λάθος. Αυτός ο πίνακας είναι από τη μάχη του Πετροβορτίν που έγινε 100 χρόνια πριν την άρρωση της Τριπολιτσάς περίπου, 1716 στο Νόβισαν στη Σερβία. Εκεί υπέστησαν οι Οθωμανοί μια μεγάλη ήττα. 20.000 Οθωμανοί δολοφονήθηκαν από τους Αψβούργους. Φυσικά στο πλαίσιο αυτό της παράνοιας είδαμε την ανάρτηση και με αυτό το λάθος στην κάφα του. Τι έγινε στην Επανάσταση πριν από 200 χρόνια και να το φέρνει στο σήμερα. Άντε να το κάνουν αυτό, να τσακωθεί κανένας κανένα πάνελ, αλλά ολόκληρος ηγέτης χώρας να συμπεριφέρεται έτσι. Νομίζω ότι αυτό εμπίπτει στην προσπάθεια του Προέδρου Ερντογκάν να αποδομήσει γενικά την εικόνα, την ελληνική εικόνα σε ένας κράτους το οποίο σέβεται το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό, τα ανθρωπίνα. Έχει αυτό, κύριε Πρέσβη. Δηλαδή το γεγονός ότι προσπαθεί να δείξει αυτός ότι είναι αμυνόμενος και εμείς επιτιθέμενοι, να επικαλείται αυτό στο διεθνές δίκαιο. Έχει απήχηση στις ΗΠΑ και σε άλλους τρίτους. Δεν νομίζω ότι έχει απήχηση ουσιαστική, διότι ακριβώς οι άνθρωποι και οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ποιοι είναι οι σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και ποιοι όχι. Απ' την άλλη μεριά, προσπαθεί να εξαφανίσει το ελληνικό επιχείρημα, το οποίο είναι επιχείρημα ετών, ότι η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία. Βεβαίως είναι λίγο φεδρό, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, το να έρχεται η Τουρκία και να λέει ότι απειλείται από τον εξοπλισμό των νήσων όπου γίνεται και όπως γίνεται. Όμως επειδή η Ελλάδα συνεχώς επικαλείται αυτό το επιχείρημα για την τουρκική απειλή, η οποία είναι πραγματική, άλλωστε δεν είναι. Να την εκφράζει ο ίδιος. Εκφράζει ο ίδιος και με ποικίλους τρόπους. Για τον λόγο αυτόν αισθάνεται την ανάγκη, να παίξει λίγο στο γήπεδο των ελληνικών επιχειρημάτων, να αντιστρέψει αυτά τα επιχειρήματα με όποιο τρόπο μπορεί. Απλώς δεν νομίζω ότι πραγματικά πείθει αυτά τα. Όσον αφορά την Τρίπολη την οποία αναφέρατε. Πείτε αυτό για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο. Υπάρχει ένα μικρό βιβλίο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου της εποχής εκείνης, το οποίο εξεδόθηκε στο Λονδίνο μάλιστα, και το οποίο στα αγγλικά και περιγράφει λεπτομερώς το τι έγινε στην Τρίπολη. Ορισμένα έκτροπα γίνανε με την κατάληψη της πόλεως. Είναι επόμενο αυτό μετά από μια πολιορκία. Δεν κάνουμε συγκρίσεις αυτή τη στιγμή ή εξισώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο σημείο αυτό να έρχεται και να διαστρέφει τα γεγονότα ή να παρουσιάζει άλλες φωτογραφίες ή άλλα γεγονότα για να ακριβώς να προβάλλει ένα επιχείρημα της ελληνικής απάνθρωπης, να πω, συμπεριφοράς, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά. Και το Φάνη φυσικά. Εννοείται, κάθε πρωί ο Φάνης μαζί μας, η ώρα είναι 9.